Έτσι από το μίσος υπάρχει διαφθορά. Κάτι που σαπίζει. Υπάρχει διαχωρισμός. Κάτι που χωρίζει. Και αλλάζει διάθεση. Αντί να ζεις και να είσαι στη θέση σου, βρίσκεσαι ανάμεσα σε εσένα και σε εσένα. Ποτέ δεν βλέπεις ότι ό,τι υπάρχει είναι γη, ουρανός και άνθρωποι. Τους έδωσες ονομασία. Δημιούργησες μια ιστορία. Διαχώρισες τα αισθήματα. Τα έκανες συναισθήματα. Πρόσθεσες την ένωση απέναντι στην αλήθεια. Και έτσι οι άνθρωποι μείνανε μισοί. Και έγινε το μίσος. Εδώ που πατάς, έχει γη και ουρανό. Έχει ανθρώπους. Η ιστορία. Ο διαχωρισμός. Η διαφθορά. Η διάθεση αλλάζουν αυτό που υπάρχει. Έτσι τους έδωσε ονομασία. Αυτό έγινε με την Αλεξανδρούπολη, με την Αδριανούπολη και με την πόλη. Η Αλεξανδρούπολη αντιπροσωπεύει τον ουρανό. Κάτι που κατεβαίνει και δίνει φως. Η Αδριανούπολη τη γη. Αυτή που έχει την ανδρεία, τη δύναμη και την πορεία. Και η πόλη, αυτό που είσαι. Είσαι ένας άνθρωπος που έρχεσαι από τον ουρανό. Πατάς τη γη. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζεις εσύ, χρειάζεται να το αφήσεις, γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός, η διαφθορά και η διάθεση. Όλα γίνονται
για να μην είσαι εσύ. Έτσι κατασκευάστηκαν πολλές οι γλώσσες για να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Να χρειάζεται να πασχίσετε, να βάλετε το νου σας, να μάθετε για να μπορέσετε να συνεννοηθείτε. Βάλετε τη διαφθορά. Το κακό ανάμεσα σε σένα και μένα. Να σαπίσουν τα αισθήματα. Και έτσι να γίνουν όλα συναισθήματα. Γράφτηκε μια ιστορία. Γράφτηκαν τα θρησκευτικά. Με αυτά μεγαλώνεις και ζεις. Και χάνεις το βίωμα. Αυτό που είσαι εσύ. Ή θα γίνεις όλος ο κόσμος σε μια σταγόνα ή θα γίνεις all mond. Δες την ιστορία. Είσαι ένας σπόρος. Μέσα στη γη. Με τα χρόνια, με τους αιώνες, γίνεσαι μια ιστορία. Σου δίνεται ένα όνομα για να ξεχωρίζεις. Όσο εσύ θα μεγαλώνεις και θα βγάζεις κλαδιά, τόσο οι άλλοι θα απομακρύνονται από σένα γιατί εσύ έπαψες να είσαι ο σπόρος και δημιουργία και έγινες μόνο ιστορία. Έτσι χρειάζεσαι και μια θρησκεία. Για να πάψεις να είσαι εσύ και εγώ. Να υπάρχει ανάμεσά μας ένας διαχωρισμός. Εσύ να πιστεύεις άλλα και εγώ να είμαι ο κόσμος.
Τώρα είναι η ώρα, η διάθεση να γίνει αίσθηση. Η διάθεση έχει τρεις προσανατολισμούς. Η μία είναι να πας στη θέση σου. Η άλλη είναι αυτό που αισθάνεσαι. Και η άλλη είναι το άπλωμα. Αν πας στη θέση σου, θα έχεις μόνο αισθήματα. Αν πας αυτό που αισθάνεσαι, έτσι όπως σου δώσανε τη γη, έτσι όπως σου τη γνωρίζουνε, θα πας στο μίσος. Θα είσαι μισός. Μισός εσύ, μισός εγώ. Αυτή η απόσταση είναι η θρησκεία. Χρειάζεται να πιστεύεις κάπου για να πάψεις να αισθάνεσαι. Χρειάζεσαι να γνωρίζεις τι γίνεται, τι έγινε και τι θα γίνει. Έτσι δεν θα απλώσεις ποτέ. Θα απλώνεις το δρόμο που σου καθορίζουν. Έτσι μάθανε και οι γονείς να κάνουν στα παιδιά τους. Και τα παιδιά τους θα κάνουν ό,τι κάνουν οι γονείς τους. Και μετά θα έρθει η κρίση. Μετά θα συμβεί η σύγκριση. Και δικαιολογία για να μην αισθανθείς το μίσος. Αυτό είναι οι άνθρωποι στη γη. Αυτός είναι ο δρόμος που περπατάνε. Έχουν μια ιστορία, μια θρησκεία. Και δεν έχουν τον εαυτό τους. Χρειάζεται να κάνουν ό,τι κάνουν όλοι. Στη χώρα που βρίσκονται. Χρειάζεται να πιστεύουν ό,τι πιστεύουν οι άλλοι. Χρειάζεται να εκφράζουν μόνο τι χρειάζεται μέσα από την ιστορία. Έτσι γίνονται η συνέχεια της ιστορίας και της θρησκείας. Έτσι δεν μπορούν να αισθανθούν.
και ούτε να σε αισθανθούν. Έτσι αυτό που γνωρίζουν είναι η κρίση, γι' αυτό και σε κρίνουν. Αυτό είναι η ιστορία τους. Γνωρίζουν τη σύγκριση. Αυτό είναι η θρησκεία τους. Γνωρίζουν τη δικαιολογία. Αυτό είναι το ψέμα τους. Για να μην φτάσουν ποτέ να αισθάνθουν. Έτσι μόλις βγεις από την Ελλάδα και συναντήσεις την Αλεξανδρούπολη, τότε δες την ομοιότητα. Ποια είναι η Αλεξανδρούπολη και ποια είναι η Ανδριανούπολη. Θα βγεις από την Τουρκία, δες την Ανδριανούπολη. Ποια είναι η Ανδριανούπολη και ποια είναι η Αλεξανδρούπολη. Και οι δύο έχουν ανθρώπους. Έχουν ζωή. Δεν έχουν όμως αίσθηση. Δεν αισθάνονται. Ζούνε μέσα από την ιστορία, τη θρησκεία και τη δικαιολογία. Εσύ μπορείς να ανοίξεις και να αγαπάς και όλος να είναι κλειστός και να σε μισεί. Αυτό που θα συμβεί θα είναι ο διαχωρισμός. Εσύ δεν θα γνωρίζεις αυτόν που έχει το μίσος και εκείνος δεν γνωρίζει σένα που έχεις την αγάπη. Έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να συναντηθούν. Δεν μπορούν να αγκαλιαστούν. Δεν μπορούν να ενωθούν. Δεν μπορούν να γίνουν ο κόσμος όλος. Χρειάζεται να αφήσουν πίσω τους την ιστορία. Να αφήσουν τη θρησκεία. Να αφήσουν τη δικαιολογία. Και από όλο αυτό το περπάτημα που έχουν αναγνωρίσει, να λάβουν μόνο ό,τι τους χρειάζεται. Μόνο μία γνώση. Να γίνουν και τα δύο γνωστό. Και η δικαιολογία το άφημα και να πάνε οι άνθρωποι στο άγνωστο, να ζήσουν το τώρα. Το μίσος να καθαρίσει το θυμό και η αγάπη να συναντήσει την ένωση. Αυτό το σύν που προσθέθηκε στα αισθήματα. Και να γίνουν μόνο αισθήματα.
να αναγνωρίσουν την άρνηση και τη θετικότητα. Να αναγνωρίσουν τη νέα εποχή. Να αναγνωρίσουν ότι όλοι ζουν για τον ίδιο λόγο. Να αναγνωρίσουν ότι είναι οι ίδιοι. Να αναγνωρίσουν τι χρειάζεται να αφήσουν από επάνω τους. Να αισθανθούν. Και από δικαιολογία να γίνουν ο λόγος της ύπαρξής τους. Ο λόγος της ζωής που είναι στη γη. Ο λόγος της αλήθειας τους. Το που αισθάνεσαι εσύ δεν μπορούν να το αισθανθούν οι άνθρωποι στη γη. Αυτό που είσαι εσύ δεν μπορούν να το δουν. Και αυτό που είμαι εγώ δεν μπορούν να το δεχτούν. Υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε μένα και στους ανθρώπους. Η γη είναι μία. Οι άνθρωποι πολλοί. Τα πρέπει άπειρα. Ιστορία τα κλαδιά του δέντρου. Η θρησκεία τα φύλλα. Και εσύ που είσαι το δέντρο, δεν μπορείς να δεχτείς την αλήθεια σου. Τι ήσουν ασπόρος, και έγινες δέντρο. Τώρα γνωρίζετε. Τώρα τους γνωρίζετε. Τώρα να γνωρίζετε. Και έτσι είναι η ώρα να γίνει η ένωση, να γίνει η αγκαλιά. Να απλωθεί η αγάπη. Και να συρρυκνωθεί το μίσος. Να γίνουν τα αισθήματα αίσθηση. Και τα συναισθήματα άφημα. Και το σύν να γίνει δεκτικότητα ανάμεσα σε σένα που είσαι άνθρωπος και κατοικείς στη γη και σε μένα
που είμαι η ενέργειά σου. Δεν θέλω να το ξέρεις. Θέλω να το γνωρίζεις. Δεν θέλω να το μάθεις. Θέλω να το αισθανθείς. Δεν θέλω αυτό που σου είπανε. Θέλω αυτό που αισθάνθηκες. Έτσι θέλω να είσαι άνθρωπος στη γη. Έτσι σε δημιούργησα και έτσι θα ξαναγίνεις. Η πόλη είναι ο σπόρος. Και αντί να απλώσει την αγάπη, απλώνει το μίσος. Η Ανδριανούπολη είναι η δύναμη της ένωσης. Και η Αλεξανδρούπολη είναι το ξεκίνημα. Από εκεί οι άνθρωποι θα αφήσουν για να λάβουν. Αυτό ήρθατε να κάνετε στην Ανδριανούπολη. Να δείτε τη δύναμή της. Να ενωθείτε και να ενωθεί όλος ο κόσμος ως αυτό που δημιουργήθηκε και όχι αυτό που κατασκευάστηκε. Έτσι φτάσετε στο γνώριμο που υπάρχει μέσα σας και μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Και μέσα από αυτό θα ζείτε, γιατί εκεί υπάρχει ό,τι χρειάζεστε. Και ό,τι δεν υπάρχει και το έχετε χάσει, θα το συναντήσετε και θα το ζητήσετε. Και αν αυτό έχει θέληση, θα το λάβετε. Και έτσι θα ζήσετε. Ζωή χάρισα. Ο έχων αναγνωρίζει και δέχεται. Ο μη έχουν απέχει και χάνεται. Ο Θεός στην ένωση των ανθρώπων στη γη. Αμήν.